Ακριβώς, Γιάννη. Να πούμε μάλιστα ότι αυτή η συνάντηση γίνεται εν όψη της συνάντησης με την απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το κυπριακό ζήτημα, την κυρία Τζέιν Χολ Λουτ. Και να πούμε ότι στην Άγκυρα βρίσκεται ο Ερσίν Τατάρ, που είναι ο πρωθυπουργός του ψευδοκράτους των κατεχόμενων, και ο υπουργός εξωτερικών Κουντρέτο Ζερσάι. Στο επίκεντρο της συνάντησης, σύμφωνα με το πρακτορείο Ανατολού, θα βρεθεί η εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων και η στενή σχέση της Τουρκίας με την περιοχή των κατεχόμενων για την αξιοποίηση αυτών των υδρογονανθράκων και τις επόμενες κινήσεις που θα κάνουν στην Ανατολική Μεσόγειο. Την ίδια στιγμή, και ένα πολύ σημαντικό γεγονός είναι ότι παραβλέπει για ακόμα μια φορά το Μουσταφά Ακιντζή σε μια τέτοια συνάντηση. Ο οποίος, να πούμε ότι είναι, ας πούμε, πιο ουδέτερος και πιο θετικά προσκύμενος στην εξέβρεση μιας κοινής λύσης μεταξύ τουρκοκυπριακής και ελληνοκυπριακής πλευράς. Ναι, βέβαια αυτό μπορεί να είναι και ένας λόγος, ούτως ώστε ο Ταγίπ Ερντογάν να διατηρήσει αυτή την, ας πούμε, ανεξαρτησία του Ακιντζή και να μην φανεί ότι στην συνάντηση με την γενική, με την απεσταλμένη του ΟΗΕ, να μην επηρεάζει τι, να μην φαίνεται ότι επηρεάζεται άμεσα από τον Τούρκο πρόεδρο. Πάμε λοιπόν και στα ντρόμους. Επίσης, να πούμε ότι ο φιλελεύθερος της Κύπρου δημοσίευσε τρεις χάρτες, σύμφωνα με τους οποίους μη επανδρωμένα αεροσκάφη, αυτός τους είχε δημοσιεύσει προηγουμένως η τουρκική ιστοσελίδα Savun Masanagist. Οι μη επανδρωμένα σκάφη περτάνε πάνω από τις περιοχές του Αιγαίου, της Κύπρου και της Ανατολικής Μεσογείου, αλλά και της Συρίας, που θεωρούνται τρία σημεία που είναι αυξημένου ενδιαφέροντος για την Τουρκία και συλλέγουν πληροφορίες. Από την πλευρά της η Τουρκία λέει ότι είναι για το δικό τους συμφέρον και για την εθνική τους ασφάλεια. Προφανώς, υψηλή σημασία, στρατηγική σημασία για την Τουρκία. Λάζαρε Μπέτσια, σε ευχαριστούμε πολύ.